Από τη μία η αύξηση της θερμοκρασίας και από την άλλη βέβαια κατ' επέκταση η δημιουργία ενός ξηροθερμικού καλοκαιριού, ξηροθερμικού κλίματος, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στον κρητικό γήπα. Δηλαδή, ποιος δημιουργεί πρόβλημα? Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις. Και πίσω από την κλιματική αλλαγή ίσως να βρίσκεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Πάμε να συνομιλήσουμε, Εύη. Με την κυρία Μαρία Γανωτή, είναι η πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Άνιμα. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να τη συναντήσουμε. Κυρία Γανωτή, την καλησπέρα μας. Γεια σας, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πιάνουμε ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και μας ανησυχεί και θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο. Χρόνο με το χρόνο τα προβλήματα για τον κρητικό γήπα αυξάνονται. Αυτό που λέτε κρητικός γήπας, αυτό που λέμε εμείς ο όρνιο, έτσι, ο γήπας, ο πυρόχρους, στις πιο παλιές ορολογίες, πάει πολύ καλά από άποψη πληθυσμού. Έχουν αυξηθεί τα πουλιά στην Κρήτη. Ακριβώς επειδή έχουν αυξηθεί όμως αρχίζουν να έχουν και προβλήματα. Και αυτό σε συνδυασμό με τις αλλαγές στις θερμοκρασίες που είναι πολύ ψηλές τα καλοκαίρια πια, ενδεχομένως στο μέλλον δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλιά παίρναμε από την Κρήτη αυτά τα πουλιά δηλητηριασμένα ή τραυματισμένα, τώρα το τελευταίο καιρό τα παίρνουμε εξαντλημένα και αφυδατωμένα, ειδικά τα νεαρά. Πέρυσι το καλοκαίρι πήραμε εδώ στην Άνιμα, ήρθανε πάνω από 40 όρνια, γήπες κρητικοί, αφυδατωμένοι και πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Όλα νεαρά πουλιά που δεν κατάφεραν στα πρώτα τους πετάγματα να βρουν νερό και τροφή, εξαντλήθηκαν από τον καύσωνα και βεβαίως είναι ευαισθητοποιημένοι και οι κρητικοί και ενημερώνουν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα δασαρχεία, τη θηροφυλακή, εμάς και τα αυτά μαζεύονται. Αλλιώς θα πεθαίνανε εκεί που πέφτουν. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Την περίοδο του καλοκαιριού αυτό που πρέπει να κάνει η περιφέρεια ή τα δασαρχεία είναι να, εκτός από τις ταΐστρες που υπάρχουν σε κάποια σημεία και πρέπει να γίνουν και πιο πολλές στην Κρήτη, δηλαδή σημεία εναπόθεσης φύσης που είναι υπολείμματα σφαγείων ή κάποια νεκρά ζώα, θα πρέπει να γίνουν και ποτίστρες πια, να υπάρχουν δεξαμενές, όχι μόνο για τους γήπες, δεξαμενές νερού που θα μπορούν τα άγρια ζώα να βρίσκουν νερό στις μέρες του μεγάλου καύσωνα. Φέτος ακόμα δεν έχουμε πολύ μεγάλη ξηρασία, πρέπει να πω. Είναι καλύτερη μάλλον η χρονιά από πέρυσι. Αλλά τίποτα δεν μας λέει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα δίμηνο ξηρό και πολύ θερμό. Οπότε πάλι θα έχουμε τέτοια θέματα. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να κάνει διορθωτικές κινήσεις στα ψηλά βουνά της Κρήτης, να υπάρχουν δεξαμενούλες ή να δούμε πώς θα γίνει με νερό. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι εμείς? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν βγαίνει εύκολα η απάντηση μέσα σε μια κουβέντα. Ευθυνόμαστε προφανώς για την κλιματική κρίση, ευθύνεται η υπερκατανάλωση, η συνεχής η αναζήτηση και άλλες ενέργειες με αποτέλεσμα να εξαντλείται ο πλανήτης. Αν δεν αλλάξουμε τρόπο ζωής, τελικά μάλλον εμείς θα την πατήσουμε, γιατί την άγρια ζωή νομίζω ότι θα βρει τρόπο να συνεχίσει να ζει. Είναι πολλές οι απορίες και τηλεθεατών. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που εντοπίσουμε ένα τραυματισμένο γήπα, κρητικό γήπα όρνιου? Τι πρέπει να κάνουμε? Λοιπόν, ένας κρητικός μπορεί να συναντήσει ένα τραυματισμένο γήπα από, ας πούμε, από καλώδια ρεύματος ή και από ανεμογεννήτρια ή από τροχαίο, γιατί καμιά φορά μπορεί να κάθεται στη μέση του δρόμου σαν αζός και να το χτυπήσει αυτοκίνητο. Αυτές είναι οι βασικές αιτίες που μπορεί να είναι τραυματισμένος ένας γήπας. Δόξα τω Θεώ, πυροβολημένους γήπες πια από την Κρήτη δεν παίρνουμε εμείς. Επίσης, μπορεί όμως πιο συχνά ακόμα να συναντήσει ένα εξαντλημένο νεαρό γήπα, ο οποίος θα κάθεται στην παραλία, στην αυλή του σπιτιού του, ας πούμε, στη στέγη του σπιτιού, μέσα στη μέση της πλατείας του χωριού. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει το δασαρχείο ή το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, το οποίο λειτουργεί ως σταθμός των βοηθειών για αυτά τα ζώα, ή τους θηροφύλακες. Αυτοί ξέρουν τι να κάνουν μετά. Δεν είναι ένα ζώο που μπορεί να τον περισυλλέξει ο καθένας, γιατί είναι ογκώδη ζώα. Αν και τα νεαρά, καμιά φορά είναι τόσο άκακα που μπορεί να πάρει και αγκαλιά, αλλά δεν το συνιστούμε.
Σίγουρα δεν πρέπει να τα δέσει από το πόδι, σίγουρα βάλει σε κάνα μικρό κλουβί και να τρομοκρατηθούν και να πληγωθούν εκεί μέσα από κινήσεις άγαρμες. Νομίζω ότι το πρώτο είναι δασαρχείο, θηροφυλακή, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ή αν ενημερώσει την Άνοιμα εμάς, που έχουμε τα τηλέφωνα όλα αυτά, που μπορούμε πια εμείς πάλι να ξανακαλέσουμε στην Κρήτη όλους αυτούς για να πάνε να περισυλλέξουν το ζώο. Μάλιστα, προσοχή, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και οτιδήποτε θελήσουν, είτε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας βέβαια, τους υπεύθυνους και εσάς βέβαια. Ναι. Κυρία Καλωτή, και τα δασαρχεία, να σας ευχαριστήσω θερμά.